κάτι. Είμαι γειτονιά. Είναι γεγονός ότι το κάνει επανειλημμένος, δεν είναι πρώτη φορά. Συνέχεια έρχεται η αστυνομία εδώ πέρα να λύσει τα προβλήματα, δεν λύνουν αυτά. Όταν οι άνθρωποι δεν στέκουν καλά στο μυαλό, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Πιστεύω ότι η γυναίκα χρειάζεται ειδική μεταχείριση με ειδικό ψυχίατρο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς. Μια μάνα όμως, όταν είναι ένα παιδάκι 5 χρονών και το φτάνει σε αυτό το σημείο να το χτυπάει, να το στέλνει στον παιδόν, καταλαβαίνει ότι είναι τραγικό. Έχει συμβεί και στο παρελθόν κάτι παρόμοιο? Ασφαλώς, πολλές φορές το έχει χτυπήσει, σας λέω, το 100 έρχεται συνέχεια εδώ πέρα. Η ίδια δηλαδή, τι να χτυπήσει? Μια μάνα δεν χτυπάει ποτέ, διατάζει το παιδάκι. Άλλο τόσο είναι παιδί 5 χρονών, 6 πόσο είναι. Γενικά έξω στην κοινωνία, όταν βγαίνει με το παιδάκι για τέτοια, πώς είναι η συμπεριφορά της? Α, και έξω δεν έχω πάει μαζί έτσι για να μπορώ να ξέρω. Αλλά τη βλέπεις, ότι περπατάει στον κόσμο της, με λίγες. Δεν ξέρω πώς. Δεν έχω κάνει παρέα. Αλλά αυτά τα ξέρω εδώ πέρα, συμβαίνει κάθε τόσο. Ακούγονται φωνές γενικά από το σπίτι και όλα αυτά? Φωνές. Εγώ είμαι 200 μέτρα μακριά, το πίσω μέρος από εκεί. Δυστυχώς πρέπει να. Υπηρεσίες, ποιες είναι, το χαμόγελο του παιδιού, δεν ξέρω τι είναι. Αυτά τα παιδάκια είναι κρίμα και έχει άλλο ένα μικρό, δεν ξέρω ένα χρόνο πόσο είναι, ένα κοριτσάκι. Να τα πάρουν για να μην έχουν τραυματιστεί, γιατί ήδη έχουν τραυματιστεί. Το παιδάκι αυτό τώρα καταλαβαίνει, είναι 6 χρονών, πόσο είναι, 5-6 χρονών. Ο πατέρας της οικογένειας τι κάνει για τα παιδιά του? Τι κάνει κι αυτός? Νομίζω ότι κι αυτός δεν παρά είναι τόσο σοβαρός όσο θα έπρεπε. Γιατί μου ήταν σοβαρός. Θα ετοιμάζει κάποια στιγμή, δηλαδή τι κάνει εκεί. Το παιδάκι αυτό να το χτυπάμε τώρα, αν δεν είναι δυνατόν. Η καταγγελία ισχύει ότι έγιναν από γείτονες για τη διαδικασία όλη αυτή? Δεν ξέρω τι καταγγελία. Όλοι οι γείτονες ξέρουν. Mm-hmm. Όλοι οι γείτονες το ξέρουν. Έρχονται να βοηθήσουν οι άνθρωποι όταν σκουντώνονται εδώ πέρα. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουν. Αλλά όπως είπα, η πρόνοια, ποιος θα ενδιαφερθεί, πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά να φύγουν για να ζήσουν καλύτερα. Είναι κρίμα να μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά εκεί μέσα έτσι. Δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει. Έγινε μια φορά, δεν έγινε μια φορά. Να φτάσει στο παιδί σου, τον ήπιο να πάει στον παιδόν η μάνα. Mm-hmm. Αυτό είναι απαράδεκτο, πέρα για πέρα. Ο αρμόδιος εισαγγελέας να αναλάβει και οι φορείς για να ζήσουν τα παιδάκια καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό εύχομαι και παρακαλώ με όλη την πίστη που έχω. Ευχαριστούμε πολύ.